πριν πάω στο 150, επειδή σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, είναι 9η Μάη, μέρα της φασιστικής λήξης των λαών και αφορά και τους νέους ανθρώπους που κουβεντιάζουμε, θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική μέρα η οποία προβάλλει ακριβώς σημαντικά ιδανικά για τη νέα γενιά, ούτως ώστε να παλέψουν για τη ζωή τους που τους αξίζει. Κόντρα στα κόμματα τα οποία προσπαθούν σήμερα να βαφτίσουν την 9η Μάη ως μέρα της Ευρώπης και να ταυτίσουν το φασισμό με τον κομμουνισμό. Άρα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά και επειδή η ιστορία διδάσκει, θεωρούμε πως οι προεκλογικές εξαγγελίες των 150 ευρώ, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, ούτε για κάλατα δεν κάνουν, θεωρούμε ότι είναι πρόκληση για τη νέα γενιά, είναι προσπάθεια εξαγοράς της οργής τους, που το προηγούμενο διάστημα την έδειξαν με τον πιο εκοφαντικό τρόπο στις μεγάλες κινητοποίησεις για τα Τέμπη, που βροντοφώναξαν ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Ακριβώς αυτή η νέα γενιά, η οποία κινητοποιήθηκε και έβαλε στο στόχαστρο το κράτος και τις κυβερνήσεις, και τη σημερινή και όσες κυβέρνησαν, μπορούν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις εκλογές της 21ης Μάη, ισχυροποιώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα αύριο στις φοιτητικές εκλογές της 10 του Μάη να βγάλουν την παρασπουδαστική πρώτη δύναμη. Αυτό είναι που θα τρομάξει την αυριανή αντιλαϊκή κυβέρνηση και γι' αυτό είμαστε σίγουροι πως η νέα γενιά, επειδή έχει ακριβώς ιδανικά, μπορεί να στείλει στον κάλαθο των αχρήστων τις εξαγγελίες, φιλοδορήματα, ότι δεν μπορεί να ζει με βάουτσερ και πας. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κατήργησε τη βάση εισαγωγής, την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με ακριβώς το σκεπτικό ότι δεν μπορεί κάποιος με 8.000 μόρια να περνάει σε κάποιο πανεπιστήμιο. Όμως δεν την ενοχλεί καθόλου τη Νέα Δημοκρατία ότι δίνουν χιλιάδες ευρώ οι νέοι για να μπορέσουν να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο και μετά να σπουδάσουν σε ένα πανεπιστήμιο. Χωρίς φοιτητικές εστίες, με τα φροντιστήρια να ξεζουμίζουν το λαϊκό εισόδημα μαζί με την ακρίβεια. Από την άλλη, οι ανέξοδες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής είναι μια κοκορομαχία η οποία δεν έχει καμία βάση, γιατί βάζει άλλο κόφτη ο ΣΥΡΙΖΑ με το μηχανογραφικό να έχει συγκεκριμένες επιλογές. Την ίδια ώρα που η κυρία Λινού λέει ότι μπορεί να συμφωνήσει στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και στην κατάργηση του άρθρου 16. Όταν όλοι μαζί, να επισημάνουμε, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, απέρριψαν τις προτάσεις του ΚΚΕ στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, ούτως ώστε να έχουν δικαίωμα οι μαθητές, να έχουν δικαίωμα στην επανάληψη μαθημάτων που επιθυμούν να δώσουν οι υποψήφοι, να τους δοθούν όλες οι διευκολύνσεις, γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα, για να μπορέσει να περάσει σε ένα πανεπιστήμιο, ματώνει η λαϊκή οικογένεια. Και σήμερα μπαίνουν ακόμα περισσότεροι ταξικοί φραγμοί με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων και τη σημερινή. Γι' αυτό σήμερα οι νέοι άνθρωποι, οι λαϊκές οικογένειες, πρέπει να βγάλουν συμπέρασμα ότι την επόμενη των εκλογών θα έχουν ακριβώς αυτά να αντιμετωπίσουν μπροστά τους. Μια συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής και στην εκπαίδευση. Άρα λοιπόν από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται η νέα γενιά, οι γονείς τους, να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, να το ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε η επόμενη κυβέρνηση να είναι αδύναμη μπροστά στο λαϊκό παράγοντα. Μας στείλετε εγώ, εσείς νομίζω ότι είναι μια ξεκάθαρη απάντηση. Σε τέτοιες συνομιλίες, να μην μπούμε στον κόπο να σας ρωτήσουμε. Όχι να ρωτήσουμε, γιατί όχι, μπορεί να βρούμε μια έκπληξη. Έτσι δεν είναι, κύριε Τέγω? Τι έκπληξη, δεν άκουσα καλά. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι υπάρχουν κάποιες κοινές γραμμιές, να το πω έτσι, κοινή περπατησιά μεταξύ της πολιτικής στην οποία προωθεί η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον για ψήφο εμπιστοσύνης ή για ψήφο ανοχής, θα μπορούσε να υπάρξει κάτι τέτοιο από το ΚΚΕ την επόμενη των εκλογών? Ναι, ένα σχόλιο μόνο για την έκθεση Πέγκα. Βεβαίως. Που αποκαλύπτει καταρχήν το δεδαλώδες με πληθώρα στοιχείων της παρακολουθήσεις με ευθύνη και του Πρωθυπουργού και της σημερινής κυβέρνησης, πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων. Και αυτό δείχνει ακριβώς τις μεγάλες ευθύνες που υπάρχουν. Από την έκθεση όμως Πέγκα πρέπει να πούμε και να θυμίσουμε πως λείπει η παρακολουθήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, που ξεκίνησαν το 2016 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίστηκαν επί κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και με ευθύνη όλων των κομμάτων από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής βγήκε έξω η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης.
Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι είναι υποκριτική η ανησυχία τους και φαίνεται ακριβώς ότι αυτό το δεδαλώδες αυτός ο δεδαλώδης μηχανισμός ο οποίος έχει γίνει με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων έχει ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα των παρακολουθήσεων. Μάλιστα. Όμως εμείς έχουμε πει σε όλους τους τόνους πως δεν θα δώσουμε ανοχή σε καμία επόμενη λαϊκή κυβέρνηση ακριβώς γιατί η επόμενη κυβέρνηση, οποιαδήποτε σύνθεση και απόχρωση, όλα τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα. Το κοινό τους αντιλαϊκό πρόγραμμα είναι η ψήφιση μια σειρά μέτρων αντιλαϊκών. Είναι το υπερμνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έφερε 200 προαπαιτούμενα το προηγούμενο διάστημα, εκ των οποίων το 50% ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Είναι η περικοπή των μισθών με τους νόμους Βρούτσι-Αξόγλου και την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει μισθός για τους εργαζόμενους και συλλογικές διαπραγματεύσεις, ο λαός πληρώνει 7,4 μείωση του εισοδήματος αυτή τη χρονιά και το κεφάλαιο πληρώνει έκρηξη. Ναι, και το κεφάλαιο πληρώνει, το κεφάλαιο βγάζει αμύθιτα κέρδη και εκτείναξη των κερδών του. Την ίδια στιγμή λοιπόν που οι αγρότες, επειδή είμαι και από μια περιοχή που έχει αγροτικό στοιχείο, βλέπει το κοινό πρόγραμμα και των τριών κομμάτων που ψήφισαν μαζί το τρίτο μνημόνιο που καταργούσε την επιστροφή στο φόρο του πετρελαίου των αγροτών και σήμερα το πληρώνουν με αύξηση στο κόστος παραγωγής. Πάντως, κύριε Τέγο, για να βάλουμε και μία ακόμη παράμετρο εδώ, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, σε ό,τι αφορά ειδικά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έχουν πλέον θέσει συγκεκριμένα μέτρα. Ο Δε ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα τον καταργήσει για τους αγρότες ειδικά. Η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται ότι θα υπάρξει κάποια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης των καυσίμων. Πριν τις εκλογές, πολλά ακούμε. Και ο λαός της Καρδίτσας και της Θεσσαλίας και κυρίως οι αγρότες έχουν πείρα από αυτά. Μήπως θυμάστε τον κύριο Μητσοτάκη το 19 που έλεγε ότι θα καταργήσει τον ειδικό φόρο στα καύσιμα των αγροτών. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή η επόμενη κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, το κρίσιμο στις 22 του Μάη είναι πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ απέναντι στην αστάθεια που μας καλούν να ζήσουμε. Να είναι ισχυρό το ΚΚΕ γιατί ακριβώς έχει πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας που συγκρούεται με τη σημερινή κατάσταση που έχει αποδείξει το ΚΚΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα πως βρίσκεται, είναι από κούμπι του λαού μας, μπορεί να δώσει διέξοδο στα οξυμένα προβλήματα, να αποσπάσει στο σήμερα κατακτήσεις. Με την ψήφο του στο ΚΚΕ μπορεί να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε ένα κόμμα που δεν έχει δεσμεύσεις, σε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κανένα... Έχει δείξει μόλι του τη στάση ότι δεν θα δείξει καμία ανοχή στα επόμενα αντιλαϊκά μέτρα. Άρα λοιπόν ισχυρό κουκουέ σημαίνει δύναμη και φοβισμένη η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει.